Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι τελευταίες δραματικές εξελίξεις στα Βαλκάνια και το θέμα των Σκοπίων αναμένεται να συζητηθούν στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Απόψε, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Αντώνη Σαμαρά και ενημερώθηκε για την τελευταία σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της κοινότητας στις Βρυξέλλες. Το ρεπορτάζ είναι του Αντώνη Φουρλή. Μια μισή ώρα κράτησε η συνάντηση των κυρίων Μητσοτάκη και Σαμαρά εδώ στο γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Στην ατζέντα της ημέρας όλα τα τρέχοντα εξωτερικά θέματα, με πρώτο το Κυπριακό, για το οποίο συμφωνήθηκε να υπάρξει ενημέρωση προς κάθε κατεύθυνση γύρω από την αδιαλαξία που επιδεικνύει τώρα η Τουρκία. Στη συνέχεια, βέβαια, συζητήθηκαν και οι εξελίξεις που προέκυψαν από τη συνάντηση των 12 Υπουργών Εξωτερικών της ΕΟΚ στις Βρυξέλλες. Δηλαδή, η εξέλιξη του θέματος του Γιουγκοσλαβικού, εξέλιξη του θέματος της Σοβιετικής Ένωσης, το Γιουγκοσλαβικό βεβαίως κυρίως την υπόθεση των Σκοπίων για την οποία έχουμε ήδη κάνει δηλώσεις, και το καινούριο πακέτο Ντελόρ, το οποίο είναι η νέα χρηματοδοτική βοήθεια που θα προσφερθεί ιδιαίτερα προς τις ασθενέστερες χώρες, τις τέσσερις ασθενέστερες κοινότητες. Εν τω μεταξύ, την ώρα που Αυστραλία και Ισπανία υιοθετούν τις απόψεις της χώρας μας στο θέμα των Σκοπίων, οι Ολλανδοί, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις τους, άρχισαν εκστρατεία κατά των ελληνικών προϊόντων. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του Αντένα, ο ραδιοφωνικός σταθμός Βάρα του Άμστερνταμ προτρέπει τους Ολλανδούς να μην αγοράζουν φέτα, να ακυρώσουν τα αεροπορικά εισιτήριά τους, όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν προς την Ελλάδα, και να πετάξουν τα βιβλία των αρχαίων Ελλήνων στον κάλαθο των αχρήστων. Ο παραγωγός μιας πρωινής εκπομπής του Βάρα, Τζακ Σπέικερμαν, είχε την εκπληκτική αυτή ιδέα και μάλιστα καλεί και παραγωγούς άλλων ραδιοφωνικών σταθμών να πράξουν το ίδιο. Χθες η νύχτα, άγνωστοι αποπειράθηκαν να βάλουν φωτιά σε δύο ελληνικά εστιατόρια στην περιοχή Ζάνταμ, 20 χιλιόμετρα μακριά από το Άμστερνταμ. Οι Σκοπιανοί από την πλευρά τους επιμένουν στις προκλήσεις τους. Στη Νέα Υόρκη αυτή τη φορά προγραμματίζουν διαδήλωση έξω από το ελληνικό προξενείο για να διαμαρτυρηθούν για την δήθεν καταπίεση των λεγόμενων Μακεδόνων που, όπως υποστηρίζουν, ζουν στη χώρα μας. Τη διαδήλωση οργανώνουν μέλη της πρωτοεμφανιζόμενης οργάνωσης Μακεδονικό Σύλλογο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Η Ομογένεια της Νέας Υόρκης θα απαντήσει δυναμικά με μεγάλη αντιδιαδήλωση στις 14 Μαρτίου. Νέα ένταση απόψε στο Σεράγεβο, όπου Σέρβοι και Μουσουλμάνοι υψώνουν οδοφράγματα στην πόλη. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της Βοσνίας, Ερζεγοβίνης Αλίγια Ιζετμπέκοβιτς, υποσχέθηκε να συνεχίσει τη διαδικασία της απόσχησης της δημοκρατίας από την Ιουγκοσλαβία και κατηγόρησε τον Ομοσπονδιακό Στρατό ότι συμμετείχε στα χθεσινά επεισόδια εναντίον πλήθους διαδηλωτών στο Σεράγεβο. Στο Σεράγεβο βρίσκεται ο απεσταλμένος του Αντένα Ανδρέας Μπελιμπασάκης και μεταδίδει. Έχουν πάρει εξελίξεις εδώ και μία περίπου ώρα στο Σαράγεβο. Οδοφράγματα στείνονται στα μεγαλύτερα τμήματα της πόλης από Σέρβους και Μουσουλμάνους. Πριν 10 λεπτά ακούστηκαν πυροβολισμοί κοντά και στο ξενοδοχείο Holiday Inn που διαμένει η πλειοψηφία των ξένων δημοσιογράφων. Το δεύτερο συνεργείο του Αντένα έφτασε πριν μισή ώρα περίπου στο αεροδρόμιο του Σαράγεβο, που ας σημειωθεί αυτή την ώρα είναι κλειστό. Ενώ συναντήσαμε φοβερές δυσκολίες να φτάσουμε από το αεροδρόμιο μέχρι το ξενοδοχείο Holiday Inn εξαιτίας των οδοφραγμάτων. Αυτή τη στιγμή στο ξενοδοχείο Holiday Inn βρίσκεται και ο ηγέτης του Σερβικού Δημοκρατικού Κόμματος της Βοσνίας, ο Ράντοβαν Κάρατζιτς. Αυτά προς το παρόν για τις δραματικές εξελίξεις στο Σαράγεβο. Και να περάσουμε τώρα σε μια παγκόσμια αποκλειστικότητα που είχε απόψε ο Αντένα στα νέα των 8.30. Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ μίλησε για πρώτη φορά μετά από την απομάκρυνσή του από την εξουσία σε ελληνικό μέσο ενημέρωσης. Στον ανταποκριτή μας στη Μόσχα, Κώστα Κεφρινιώτη είπε για το όνειρό του να επισκεφτεί την Ελλάδα. Μαζί του έκανε δηλώσεις και ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών Έντβαρντ Σεβαρνάντζε. Στην Αθήνα και στο Λαϊκό Νοσοκομείο συνεχίζεται από το μεσημέρι ο μαραθώνιος μεταμοσχεύσεων με όργανα που ελήφθησαν από δύο παιδιά που ήταν κλινικώς νεκρά. Ο Μίλτος Μακρίδης, κατά τη διάρκεια των νέων του Αντένα στις 8.30, βρισκόταν μέσα στα χειρουργεία του νοσοκομείου και μίλησε με τον διευθυντή της μονάδας μεταμοσχεύσεων, κ. Αλκιβιάδη Κωστάκη, και με την σύζυγο του Ανδρέα Κεφαλά που εγχειριζόταν εκείνη τη στιγμή, αλλά και με τον Νικηφόρο Οικονόμου, ο οποίος επρόκειτο να μπει στο χειρουργείο.
Μάθαμε τα καλά τα νέα μέσα από, από τον Αντένα. Είναι πολύ καλά, γιατί ο νεφρός, όπως βλέπετε, είναι πολύ καλός και ήδη έχει αρχίσει και βγάζει ούρα. Ακούγοντας ότι πηγαίνει πολύ καλά και το νεφρό ήδη υπάρχει σε λειτουργία. Συναντήσατε κάποιες επιπλοκές? Μέχρι τώρα όχι, όλα έχουν εξελιχθεί ομαλώς. Στο Λαϊκό Νοσοκομείο οι μεταμοσχεύσεις άρχισαν από τις 4 το απόγευμα και αναμένεται να τελειώσουν στις 3 τα χαράματα. Τι έχετε να πείτε σε όλους αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να δώσουν όργανα? Να δώσουν όργανα, να προσφέρουν, να κάνουν αυτές τις προσφορές, γιατί υπάρχουν πολύ πολύ νέοι άνθρωποι που περιμένουν να αλλάξει η ζωή τους από μια τόσο απλή και τόσο μεγάλη χειρονομία. Και για τους γονείς, τους οποίους είχαν το θλιβερό γεγονός να χάσουν τα νέα αγαπητά τους πρόσωπα, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχουν και κάποιοι συνάνθρωποι που θα ζήσουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής από την οποία ζούσαν. Το μήνυμα είναι προσφορά περισσότερων οργάνων, περισσότερη δωρεά για να βοηθάμε περισσότερους ανθρώπους. Κάποια όργανα από τα παιδιά τους θα λειτουργούν, δεν θα χαθούν, θα υπάρχουν σε λειτουργία. Η διαδικασία για τη λήψη των οργάνων των δοτών ξεκίνησε χθες το βράδυ στο Βενιζέλια Νοσοκομείο της Κρήτης από ομάδα Ελλήνων, Αυστριακών και Βρετανών γιατρών με επικεφαλής τον διάσημο καρδιοχειρουργό Μαγντή Γιακούμπ. We're very grateful for this wonderful feeling of the people. Thank you very much. Αυξάνονται οι συντάξεις του Δημοσίου με διάταξη νομοσχεδίου που κατατέθηκε απόψε στη Βουλή. Συγκεκριμένα περιλαμβάνεται ποσοστία αύξηση κατά 3% από 1η Ιανουαρίου και ακόμη 3% από 1η Ιουλίου του 1992. Δεν θα δοθούν αυξήσεις σε συντάξεις πάνω από 200.000 δραχμές. Για αποποινικοποίηση της καθυστέρησης των ασφαλιστικών εισφορών μίλησε χθες ο Υπουργός Δικαιοσύνης ο κ. Κωνσταντίνου στο πλαίσιο του εξυγχρονισμού του ποινικού μας κώδικα. Διευκρινιστικά ο Υπουργός δήλωσε στον Αντένα απόψε ότι αυτό αποτελεί απλή σκέψη που κατά πάσαν πιθανότητα δεν πρόκειται να υλοποιηθεί. Θα λέγω εγώ σαν παράδειγμα, χωρίς να σημαίνει ότι έχουμε καταλήξει. Καθυστέρηση ασφαλιστικών εισφορών. Εσείς που έχετε επαφή με τα δικαστήρια και εγώ που είχα κάποτε, ντρεπόμουν που πήγαινα. Χρωστούσε 100.000 του είκα, τι δίνεις, έλεγε ο δικαστής, άντε δώσε 10.000 αναβολή. Απαράδεκτα πράγματα αυτά. Τα κάποτε μας σταματήσουν. Για όλα τα δικαστήρια ασφαλιστικών εισφορών μπορεί να μην χρωστάει όμως 100, να χρωστάει, ξέρω εγώ. 2 εκατομμύρια, 5, θα το δούμε αυτό. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, θα τιμηθεί με διεθνές βραβείο που θα της απονεμηθεί το ερχόμενο Σάββατο στις ΗΠΑ από το Διεθνές Κέντρο Γυναικών που εδρεύει στο Σαν Διέγκο της Καλιφόρνια. Ανακοίνωση του Διεθνούς Κέντρου Γυναικών που εδρεύει στο Σαν Διέγκο της Καλιφόρνια αναφέρει ότι η Ντόρα Μπακογιάννη, πολιτικός ηγέτης και μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, θα τιμηθεί με το International Leadership βραβείο στην τελετή της απονομής των Living Legacy Awards στις 7 Μαρτίου στο ξενοδοχείο Coronado στο Σαν Διέγκο. Η κυρία Μπακογιάννη αναφέρεται στην ανακοίνωση θα τιμηθεί για τις ηγετικές της προσπάθειες για κοινωνική αλλαγή και πολιτική ελευθερία στην Ελλάδα, καθώς και στα ίσα δικαιώματα των γυναικών στο πλαίσιο ενός πνεύματος διεθνούς κατανόησης και συνεργασίας. Η οργάνωση θα απονείμει 2 ακόμη διεθνή βραβεία, στον καθηγητή της παθολογίας George Glenner, ιδρυτή και διευθυντή των ιατρικών κέντρων για την ασθένεια Alzheimer της Καλιφόρνια, και στον καθηγητή φιλόσοφο και ουμανιστή Linus Pauling, που τιμήθηκε 2 φορές με το βραβείο Νόμπελ. Όλα τα μέλη του εκτελεστικού γραφείου του ΠΑΣΟΚ εξέφρασαν χθες τη δυσφορία τους για την πρόταση του κ. Θόδωρου Πάγκαλου να συγχωνευτεί το ΠΑΣΟΚ με το συνασπισμό. Ο ίδιος ο κ. Πάγκαλος δεν παραβρέθηκε στη συνεδρία του εκτελεστικού γραφείου, δηλώνοντας ότι είναι ασθενής. Στην αρχή της συνεδρίασης τέθηκε σύμφωνα με πληροφορίες το θέμα Πάγκαλου. Η συζήτηση δεν επεκτάθηκε όμως λόγω της απουσίας του πρώην Υπουργού. Αλλά όλοι ήταν επικριτικοί. Οι προβληματισμοί του σύντροφου Θόδωρου δεν μας είχαν απασχολήσει προηγούμενα στο εκτελεστικό γραφείο και δεν νομίζω θα μας απασχολήσουν και στο μέλλον. Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ επιβεβαίωσε ουσιαστικά τις χθεσινές πληροφορίες του Αντένα για ητεχηρία σε δηλώσεις από τα ηγετικά στελέχη του κινήματος. Πάντως όλοι στο ΠΑΣΟΚ αποφεύγουν να μιλήσουν, αν και φαίνεται ότι μάλλον έχουν να πούν πολλά. Σήμερα συζητήθηκε κυρίως η τακτική του ΠΑΣΟΚ για τις εκλογές στη δεύτερη περιφέρεια Αθηνών και αποφασίστηκε να ξεκινήσει η προεκλογική καμπάνια το προσεχές Σαββατοκύριακο με την παρουσίαση της πρώτης αφίσας. Φόβος ότι το κύμα αφίξεων στη χώρα μας Αλβανών προσφύγων θα ενταθεί κατά τους προσεχείς μήνες εξέφρασε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης κ. Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του Δευτέρου Ετησίου Συνεδρίου Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής και Αμήνης που διοργανώνει το Ελληνικό Ίδρυμα Αμυντικής και Εξωτερικής Πολιτικής. Απεσιόδοξος εμφανίστηκε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης όσον αφορά το πρόβλημα της παράνομης εισόδου Αλβανών προσφύγων στη χώρα μας. Εκτιμούμε ότι τα κύματα αυτά των προσφύγων, λόγω της επιδεινώσεως, της καταστάσεως, της οικονομικής στην Αλβανία, θα ενταθούν κατά τους αμέσως προσεχείς μήνες.
Για την κατάσταση που επικρατεί στη γειτονική Ιουγκοσλαβία, ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης ήταν ιδιαίτερα συγκρατημένος. Στο Βόρειο Τμήμα η κατάσταση φαίνεται να μπαίνει προς κάποια μορφή ομαλοποίησης. Η κατάσταση όμως είναι λίγο διαφορετική στις δύο άλλες δημοκρατίες, η Βοσνία, η Ερζεγοβίνη και η Σκόπια, που προσπαθούν να αποκτήσουν την αυτονομία τους, την ανεξαρτησία τους. Κατά δικαστική απόφαση, εξέδωσε η ΕΟΚ για ξένες τσιμεντοβιομηχανίες, οι οποίες κατηγορούνται για γκαγκστερικές μεθόδους σε βάρος των ελληνικών τσιμέντων. Ο ανταποκριτής μας στο Βερολίνο, Τάσος Τέλογλου, μεταδίδει. Τρεις κορυφαίες γερμανικές εταιρείες τσιμέντου, η Heidelberg Cement, η Dickerdorf από το Wiesbaden και η Sven KG, μαζί με την βρετανική Blue Cycle και την γαλλική Lafarge, έκαναν ό,τι μπορούσαν στο διάστημα 1985-1986 ώστε να αποκλείσουν με παράνομα μέσα τις τσιμεντοβιομηχανίες Ηρακλής και Τιτάν από τις ευρωπαϊκές αγορές τσιμέντου. Σημαντικές εταιρείες υπογραμμίζουν οι κοινοτικοί υπάλληλοι, όπως η ιταλική Calce Strucci που διεκδικεί την αγορά του Ηρακλή σήμερα, εκβιάστηκαν για να μην αγοράσουν το φθηνό ελληνικό τσιμέντο σε μια κατάφορη παραβίαση του άρθρου 85 της Συνθήκης της Ρώμης. Για πιθανή ρήξη με την Καθολική Εκκλησία μίλησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε στο ιταλικό μηνιαίο καθολικό περιοδικό Τέντα Τζόρνι. Η δράση της Ουνίας στην πρώην Ανατολική Ευρώπη με τον ασύστολο προσελητισμό και την κατάληψη Ορθοδόξων ναών απειλεί το διάλογο της Ορθοδοξίας με το Βατικανό και είναι πιθανή η ρήξη με την Καθολική Εκκλησία, δήλωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Η στάση της Ορθοδοξίας στο θέμα θα καθοριστεί κατά τη Σύνοδο των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών που θα συγκληθεί στις 15 Μαρτίου στην Κωνσταντινούπολη. Μια σύντομη ματιά τώρα σε άλλες ειδήσεις από το διεθνή χώρο με τη Μαργαρίτα Κούζα. Η γερμανική κυβέρνηση δεν επιβεβαίωσε την πληροφορία ότι στρατιωτικά οχήματα από την πρώην Ανατολική Γερμανία που έχουν παραχωρηθεί στην Τουρκία στάλθηκαν στο Αζερβαϊτζάν. Στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, οι αρχές κατήγγειλαν ότι οι Αρμένοι στις 26 Φεβρουαρίου δολοφόνησαν περίπου 1.000 άτομα, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά στην πόλη Γκοντζάλη. Ο φακός της τηλεόρασης κατέγραψε εικόνες φρίκης, καθώς αποκαλύφθηκαν δεκάδες πτώματα σε βουνοπλαγιές γύρω από την πόλη. Αποφασισμένος να χάσει τα περιτά του κιλά, είναι ο διάσημος Ιταλός τενόρος Λουτσιάνο Παβαρότι, ο οποίος δήλωσε ότι με την δίαιτα που ακολουθεί έχασε 3,5 από τα 57 κιλά από τα οποία θέλει να απαλλαγεί. Τώρα ζυγίζει 136 κιλά και αν δεν αδυνατήσει, θα ερμηνεύσει καθιστώς ένα μεγάλο μέρος του ρόλου του στην Τόσκα που θα ανέβει το Σεπτέμβριο στο Λονδίνο, επειδή τα πολλά κιλά τον δυσκολεύουν στις κινήσεις του. Άνοδο σημείωσε χθες το δολάριο στις διεθνείς χρηματαγορές, ενώ και ο χρυσός έκλεισε με μικρά κέρδη στο Λονδίνο στα 351,35 δολάρια η ουγγιά. Το δολάριο στη Νέα Υόρκη πριν από λίγο είχε 130,90 γεν, 1,6588 μάρκα, 5,6370 γαλλικά φράγκα, 1,5090 ελβετικά φράγκα και στερλίνα 1,7350 δολάρια. Λιακάδα, βοριαδάκι που μάλλον θα μας απαλλάξει από το νέφος και μικρή πτώση της θερμοκρασίας θα έχουμε σήμερα και τις επόμενες ημέρες όπως προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος μας Σπύρος Λινάρδος. Περισσότερα από την Εύη Παπαδάκη. Καλοκαιρία θα έχουμε σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, εκτός από τη βόρειο-ανατολική Ελλάδα που πρόσκαιρα τις απογευματινές ώρες θα συννεφιάσει, ενώ η θερμοκρασία θα πέσει λίγο και οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν, φτάνοντας κατά τόπου στο Αιγαίο τα 6 υποφόρ. Ειδικότερα στην Αττική θα έχουμε λιακάδα και φυσικά το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του καιρού θα είναι το βοριαδάκι που η έντασή του, αν και δεν θα ξεπερνά τα 4 υποφόρ, θα μας απαλλάξει έστω και για λίγο από το νέφος και τα προβλήματά του. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο και θα κυμαίνεται στην Αθήνα από 4 μέχρι 16 βαθμούς Κελσίου. Σχεδόν έφρωσε ένα καιρό και στη Θεσσαλονίκη, με λίγη παροδική συννεφιά τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί μέτρη και κατά τόπους στα ανοιχτά του Θερμαϊκού θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαίνεται στην πόλη της Θεσσαλονίκης από 4 μέχρι 11 βαθμούς Κελσίου. Και μια αθλητική είδηση, ο Βλαντιμίρ Ταμπόρσκι είναι από χθες ο νέος προπονητής ομάδας της Ξάνθης. Αντίθετα, παρελθόν πρέπει να θεωρείται για την ομάδα της Κορίνθου ο Πιέτ Πάκερτ. Εδώ ολοκληρώθηκαν οι νυχτερινές μας ειδήσεις. Κυρίες, κύριοι, ευχαριστούμε που και απόψε μείνατε κοντά μας και μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.